Καλησπέρα, θα λύσουμε μια άσκηση των Πανελλήνων που έπεσε το 2020. Πρόκειται για μια ήλωση με επικάλυψη. Μας δίνει το φορτίο, μας δίνει τον αριθμό των ήλιων, τον αριθμό των σειρών, το τάφε επιτρεπόμενο και ψάχνουμε να βρούμε τη διάμετρο D και τη διάμετρο D1 του ήλου. Ξεκινάμε λοιπόν να λύσουμε, γράφουμε τα στοιχεία μας. Το Q είναι ίσον με 12.560 Νιούτον. Ωραία. Η επιτρεπόμενη τάση του υλικού, τα επιτρεπόμενο ίσο με 1000 Νιούτον ανά τετραγωνικό εκατοστό. Ωραία. Ο αριθμός των ήλων Z ίσον με 4. Ο αριθμός των σειρών των ήλων Ν ίσον 1. Και αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι το D, η διάμετρος των ήλων, και το D1, η διάμετρος των οπών του ήλου. Πάμε λοιπόν να λύσουμε. Γράφουμε πρώτα τον τύπο που έχουμε στις υλώσεις, στην κατηδιάκνηση, τάφ επιτρεπόμενο, ίσον Q προς, π επί D τετράγωνο, τέταρτα, επί Χ, επί Ν, επί Ζ. Το Χ είναι ο αριθμός των τομών, το Ν είναι ο αριθμός των σειρών και το Ζ είναι ο αριθμός των ήλων. Το Χ είναι ο αριθμός των τομών που έχουμε στις υλώσεις. Όταν έχουμε μία ύλωση με επικάλυψη, το Χ είναι 1, όταν έχουμε με αρμοκαλύπτρα, το Χ είναι 2. Μια απλή επικάλυψη είναι της μορφής αυτής, έχουμε δηλαδή ένα έλεσμα και ένα δεύτερο έλεσμα και από πάνω και από κάτω έχουμε έναν ύλο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν που υπάρχει τομή, το Χ είναι ίσον 1, είναι απλής τομής λοιπόν. Συνεπάγεται λοιπόν, τάφε επιτρεπόμενο είναι ίσο με, κάνουμε αντικατάσταση, 12.560 που είναι το φορτίο μας, προς 3,14 που είναι το π, τέταρτα, επί δε τετράγωνο το ζητούμενό μας, επί 1, επί 1, επί 4. Το 4 με το 4 απλοποιείται, γενικά τα νούμερα που μπαίνουν είναι τέτοια έτσι ώστε να απλοποιούνται. Γράφουμε λοιπόν 1000 που είναι το τάφ επιτρεπόμενο, 12.560 δια 3,14 επί δε τετράγωνο. Τα νούμερα βλέπετε πάλι απλοποιούνται, το 12.560 είναι πολλαπλάσιο 3,14 και μας κάνει 4.000. Συνεπάγεται λοιπόν, 1000 είναι ίσο με 4.000 προς δε τετράγωνο. Συνεπάγεται, κάνουμε χ αστή, 1000 επί δε τετράγωνο ίσον με 4.000. Και εδώ έχουμε απλοποίηση, φεύγουμε τα μηδενικά και μας μένει ότι δε τετράγωνο είναι ίσον με 4. Άρα η ρίζα του δε είναι ίσο με 2. Τι 2? 2 εκατοστά. Πολύ προσοχή στις μονάδες. Το 2 εκατοστά είναι και 20 χιλιοστά. Γιατί κάναμε αυτή την αλλαγή? Αυτή την αλλαγή την κάναμε γιατί για να μας δώσει τη διάμετρο της οπής του υλού. Ο τύπος είναι D, ένα ίσον D συν 1 χιλιοστό. Άρα πρέπει να έχουν γίνει όλα σε χιλιοστά. D είναι λοιπόν ίσον με 20, που είναι το D που το βρήκαμε, συν 1 ίσον 21 χιλιοστά. Αυτή ήταν η άσκηση των Πανελληνίων. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Περισσότερες ασκήσεις στο τεχνικοεκπαίδευση.gr.